Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγη προσεκτική ανάγνωση του νομοσχεδίου είναι και εξαιρετικά αποκαλυπτική. Οι σύντροφοι συνάδελφοί μου βουλευτές και ο γραμματέας το ξετίναξαν άρθρο-άρθρο και στην Επιτροπή και επί της ουσίας. Θα ήθελα κάνα δύο γενικές παρατηρήσεις να κάνω, περισσώζοντας η νοημοσύνη μας. Γιατί πρέπει να την περισσώσουμε την νοημοσύνη μας, κύριε Υπουργέ. Λυπάμαι πάρα πολύ που σας το λέω, αλλά δεν μπορεί να μας ξεγελάσει κάποιος. Φαίνεται ξεκάθαρα από τα 2,5 χρόνια της πανδημίας ότι έχει περισσέψει πολύ πελατεία. Και αυτό το νομοσχέδιο έρχεται και ξανακάνει, όπως ήταν πάντα, απλώς τώρα το υπογραμμίζει και το επισημοποιεί, ο ασθενής είναι πελάτης. Από την ώρα που γίνεται πελάτης, πρέπει να ανακατανεμηθεί ως ύλη. Πώς μιλάμε για τη δικηγορική ύλη, τώρα μιλάμε για την ιατρική ύλη. 200.000 χειρουργία έχουν προφανώς. Είτε αναβληθεί, βγείτε έξω, ζείτε στην πιάτσα, θα δείτε πόσες πολύ περισσότερες ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί. Αν είναι καρκίνη σε νωρίτερο στάδιο, αν είναι άλλες ασθένειες σε προημότερο στάδιο, άρα πιο εύκολα αντιμετωπίσιμο, πήγανε πίσω λόγω πανδημίας. Αυτές λοιπόν που πήγανε πίσω πρέπει τώρα να τακτοποιηθούν και να διευθετηθούν. Και έχουμε δύο μότα. Ο ασθενής είναι πελάτης και οι γιατροί είναι υπεύθυνοι για όλα. Μα για όλα, μα για όλα. Σε αυτούς θα χρεώσουμε πράγματα. Όπως ότι δεν υπάρχει προθυμία και αυτοί που είχαν μπει στο θεσμό του προηγούμενου του οικογενειακού γιατρού, οι μισοί τα παρατήσανε. Τώρα δεν θα βρίσκεται μισόν να τα πάρει. Δεν θα βρείτε μισό γιατρό να θέλει να γίνει προσωπικός γιατρός. Κάτω από αυτές τις συνθήκες. Διότι αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συνταγογράφηση, όπως αντιλαμβάνεται ο γιατρός μαζί με τον ασθενή και το πρόβλημα που έχει, τα κλειστά νοσήλια, άμα ζείτε σε μια χώρα όπου η μηδενική συμμετοχή σημαίνει το λιγότερο 50 ευρώ, πρέπει αυτό το μαθηματικό πρόβλημα να το λύσετε. Πώς γίνεται να υπάρξει στα φάρμακα μηδενική συμμετοχή και παρατάθεια να πληρώνει ο άλλος? Εκ των πραγμάτων. Και τι έρχεστε και του λέτε, θα σου δώσω εγώ φτηνότερο δημόσιο. Ιδιωτικοποιείτε το δημόσιο με τα απογευματινά ιατρία, κάνοντάς το φτηνότερο από τα ιδιωτικά. Αυτό κάνετε. Να δούμε λοιπόν τι θα κατραβήξει κάποιος άμα θα πάει σε απογευματινό ιατρείο. Χειρουργείο. Θα το κρίνει ο οικογενειακός του γιατρός ή ο ειδικός γιατρός, τον οποίο τον παραπέμψει ο οικογενειακός γιατρός, που θα είναι προσωπικός γιατρός. Αυτός ο προσωπικός γιατρός, σήμερα ένας άνθρωπος στη δικιά μου ηλικία, για να μάθει το βιογραφικό μου, θέλει μισή μέρα. Το ιατρικό μου, ιστορικό, θέλει μισή μέρα για να με παρακολουθήσει. Γιατί είμαι φορτωμένη, όπως είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι στην ηλικία μου. Και γιατί έχω και ένα αυτοάνοσο. Και έχω και κάνα δυο άλλα προβλήματα υγείας. Και θα πρέπει να συνεννοηθεί με όλους τους άλλους γιατρούς. Πείτε λοιπόν ότι μπαίνω στο χειρουργείο το απογευματινό και πρέπει να πληρώσω. Ως πολίτης που πληρώνω ήδη, αν πάω το πρωί είναι τζάμπα, αν πάω το απόγευμα είναι πληρωμένο. Αυτό γιατί είναι αναβάθμιση? Γιατί δεν είναι μετατρέπηση κάποιος σε ηλίθιο? Και το κρίνεται μόνο θέμα ωραρίου. Άμα πάω σε πρωινό χειρουργείο, είναι τζάμπα. Άμα πάω σε απογευματινό, δεν είναι τζάμπα. Με τι γιατρούς θα πάτε? Με τι γιατρούς? Ξέρουμε όλοι μας. Λείπουν αναισθησιολόγοι. Λείπουν εντατικολόγοι. Σε ολόκληρη τη χώρα φάνηκε στην πανδημία και πριν από την πανδημία και μετά την πανδημία. Δεν υπάρχει προθυμία να πάνε. Δεν υπάρχει προθυμία. Για να υπάρχει προθυμία, πρέπει να υπάρχει και ανάγκη. Πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη εκπαίδευση. Όπου δεν υπάρχουν γιατροί εργασία στην ειδικότητα και μία σειρά από άλλα πράγματα. Πείτε μου, ένας γιατρός θα αντιμετωπίσει, αφού έχει κάνει ενδεχομένως και την εφημερία του, αφού έχει δουλέψει και το πρωί, ξεκούραστος χειρουργείο στις 7 το απόγευμα. Ποιος θα είναι βοηθός του? Πού θα τον βρει? Θα είναι συνδικευόμενος, ενδεχομένως, χωρίς πείρα, πού θα βρει? Έχω ζήσει πριν από χρόνια σε περιοδεία στο ΚΑΤ, όταν γινόντουσαν απογευματινά ιατρία, ειδικά από πλαστικούς χειρουργούς, πάνε χρόνια. Ως δημοσιογράφος σας μιλάω. Ως βουλευτής, ως πολίτης αυτού του τόπου, πάρτε όλα όλες τις ιδιότητές μου. Να μην περισσεύουν εργαλεία την άλλη μέρα το πρωί για τα χειρουργεία από αυτά που χρησιμοποιούνταν το βράδυ, γιατί λείπανε κλίβανοι. Και άντε μπήκανε οι κλίβανοι.
5 χρόνια επί AIDS έκανε το ελληνικό σύστημα υγείας να αποκτήσει γάντια και μέτρα προστασίας. Το ξέρετε? Σήμερα αυτή τη στιγμή δεν λείπουν μόνο μηχανήματα. Λείπει προσωπικό. Λείπουν γιατροί. Οι εξαιρετικοί Έλληνες γιατροί έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό. Λείπουν γιατροί, λείπουν χέρια. Λείπουν νοσοκόμες εξειδικευμένες για τα χειρουργία. Λείπουν εργαλειοδότες. Δεν λείπουν μόνο εργαλεία. Ποιος θα πάει να χειρουργηθεί στις 10 η ώρα το βράδυ για μια μικρή αμοιβή κατά την παραπάνω? Ή μήπως αυτό γίνεται γιατί ούτως ή άλλως μπλοκαρίστηκαν με εξαιτίας της πανδημίας και έχουν πια λίστες αναμονής και τα ιδιωτικά? Και ιδιωτικοποιούμε μερικό στο δημόσιο. Και θα πάμε και στην ουσία της ιατρικής. Ο οικογενειακός γιατρός θεωρητικά και πρακτικά θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλη την οικογένεια, έτσι. Θα έπρεπε να είναι σε θέση να είναι οικογενειακός γιατρός που την παρακολουθεί. Και να υπάρχει μία έγκυος, ένας καρκινοπαθής, ένας ηλικιωμένος, ένας καρδιοπαθής και δύο παιδιά γερά στην ίδια οικογένεια. Και αυτός ο γιατρός να μπορεί να έχει μέχρι 2.000 άτομα να καλύψει. Πείτε μου, ποια συνταγογράφηση θα κάνει? Στις οικογένειες λοιπόν τώρα θα έχει ο καθένας τον προσωπικό του γιατρό. 5 μέλη οικογένεια, 5 γιατροί. Σε αυτό το τομέα, μέσα σε αυτό το χάος, θα έχετε προληπτική ιατρική. Θα έχετε ιατρική προληπτική, γιατί αυτή κατεβάζει το κόστος. Και δεν είναι λέω το οικονομικό κόστος. Το κόστος που πληρώνει ένας λαός όταν δεν έχει επαρκή πρόληψη, επαρκή αντιμετώπιση, επαρκή πρόνοια και επαρκή ιατρική κάλυψη. Κόστος για το λαό, για να αρρωσταίνει λιγότερο, για να αναρρώνει γρηγορότερα, για να μην έχει και ψυχικές και άλλες επιπτώσεις αποκατάστασης σε σοβαρές ασθένειες. Για να μην πιθαίνει αυτό που λέμε σαν το σκυλί στα μπέλη. Αυτός ο ένας προσωπικός γιατρός, ο οποίος δεν θα προλαβαίνει αν έχει 2.000 πελάτες, ούτε καν να συνταγογραφήσει ηλεκτρονικά. Και θα συνταγογραφεί ως κόφτης, όχι μόνο για να μην τον κυνηγήσετε για την πελατεία του, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αλλά θα πρέπει να συνταγογραφεί και κάτω από νόρμες οι οποίες σχετίζονται με κλειστά νοσήλια, κλειστές λίστες φαρμάκων, κλειστές διαδικασίες ως προς το αν είναι απαραίτητη ή δεν είναι απαραίτητη μία εξέταση. Θα πρέπει να περνάει δε και το μισό μέρος της ζωής του τηλεφωνώντας τους άλλους γιατρούς, σε περίπτωση που κάποιος έχει παραπάνω από ένα σοβαρά χρόνια νοσήματα, για να μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, να παραγγείλει εξετάσεις με τον ασθενή να τρέχει αριστερά και δεξιά. Στην πραγματικότητα μοιράζεται την πελατεία. Τη μοιράζεται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο τον φέρνεται σδίτ δια της πλαγίου, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και αργά ή γρήγορα θα πηγαίνουν οι ιδιώτες γιατροί να χειρουργούν, γιατί δεν θα φτάνουν τα χέρια στα κρατικά νοσοκομεία το απόγευμα επαμοιβή. Και τότε θα συμβεί το φοβερό. Να μου πείτε, θα πάει ο ιδιώτης, θα κάνει το χειρουργείο, θα σηκωθεί να φύγει, κύριε Υπουργέ. Γιατί αυτό θα γίνει με μαθηματική ακρίβεια. Αν έχει κάποια επιπλοκή ή εγχείρηση και πρέπει να νοσηλευτεί, ποιος θα τον παρακολουθεί στο κρατικό νοσοκομείο, τον ασθενή? Αυτός που τον χειρούργησε, ο βοηθός του, το υπόλοιπο προσωπικό, ο προσωπικός του γιατρός? Κοιτάξτε, αυτά σας ετέθησαν και στις επιτροπές. Δεν τα απαντήσατε ούτε από βήματος, ούτε στις επιτροπές τα απαντήσατε τα ερωτήματα. Δεν είμαι σοφή, δεν τα εφήβρα. Εγώ ξέρω ότι ο καθένας από εμάς βουλευτής, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, αντιμετωπίζει τουλάχιστον 10 τηλέφωνα την ημέρα στο γραφείο του για μια διέξοδο σε ιατρικό ζήτημα. Εάν κάνω λάθος, εάν αυτό θα το κάνετε και θα αντικαταστήσετε αυτά τα τηλεφωνήματα, θα αντικαταστήσετε, ξέρετε με τι? Με έναν γιατρό, ο οποίος, αν θέλει και αν μπορεί, θα απαντάει και θα πρέπει να διαθέσει περίπου 30 δεύτερα στον καθένα, ναι, και εσείς αυτό θα το λέτε, παίρνω να σου δώσω τη συνταγογράφηση. Ξέρετε τι θα συμβεί? Ξέρετε τι θα συμβεί? Αν χάθηκαν οι μισοί από τους γιατρούς που δεν θέλανε να πάνε, δεν θα έρθει κανένας. Γιατί και οι αμοιβές των γιατρών έπεσαν, γιατί τα χέρια δεν φτάνουνε, γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας έχει κατέλθει στο επίπεδο που βολεύει. Άκουσα και την Υπουργό. Επειδή κάποιοι σώθηκαν στον καιρό της πανδημίας σε ένα κρατικό νοσοκομείο, αποφάσισαν να κάνουν δωρεές στα νοσοκομεία. Επειδή κάποιοι έχουν λεφτά, δωρίζουν ασθενοφόρα. Επειδή κάποιοι τους περισσεύουν και από κάπου τα βγάλανε, ίσως ενδεχομένως και από τώρα με τον πόλεμο και με τα πετρέλαια και με τα χίλια δύο, περισσεύει και πάρα πολύ χρήμα, ξέρετε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Χαρίζουν πότε μονάδες, πότε αίθουσες, πότε πτέρυγες, πότε το ένα, πότε το άλλο. Την ημέρα που θα περισσέψει κέρδος
Και δεν θα περισσεύει πια. Και αυτοί θα χάσουν. Θα χάνεται και η υγεία, θα χάνεται και η συντήρηση, θα χάνονται και τα λεωφορεία και τα τρένα και τα στενοφόρα και οι αίθουσες. Γιατί όταν ο προσανατολισμός είναι να εμπορευματοποιηθεί η υγεία, να πέφτει το κόστος και να ανεβαίνει το κέρδος, τότε λυπάμαι πάρα πολύ. Η ευχή εναποτίθεται στο μη λάχη και αρρωστήσεις σε αυτόν εδώ τον τόπο και ειδικά καλοκαίρι, με ενδεχομένως άλλα 20 εκατομμύρια τουρίστες να περιμένουν και Κίνα, να μην τους λάχει κάτι. Τα άτομα που θα έρθουν από το εξωτερικό να χαρούν τον ήλιο, την ατμόσφαιρα και μια ποιοτική συνεισφορά ενός συστήματος που πρέπει να καλύπτεται μόνο ασφαλιστικά. Ξέρετε τι κάνετε? Βάζετε συνεταίρο στη χρηματιστηριακή αντίληψη της υγείας τον πολίτη μαζί με έναν γιατρό, ο οποίος θα πρέπει αθρηστικά να κάθεται να παζαρεύει την υγεία του ασθενούς από πλευράς ταχύτητας, χρόνου, τρόπου και κόστους. Όπως γίνεται και με τα ασφαλιστικά ταμεία. Όσο συμβαίνει αυτό, η αρρώστια του συστήματος θα περνάει και στην αρρώστια του σώματος του καθενός και της καθεμιανής. Για το ψυχικό κομμάτι θα τα δείτε τα επίχειρα μόλις το εφαρμόσετε, όπως τα είδαμε και μετά την πανδημία. Γι' αυτό και αξίζει μόνο να το καταψηφίσει κανείς αυτό, γιατί είναι έξω και από το λογικό σύστημα του αγαθού που μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Σας ευχαριστώ.